τίτλους της νέας γενιάς. Τα τελευταία χρόνια ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έχει ξεχωρίσει για τις ερμηνείες του στο θέατρο, ενώ οι σειρές τις οποίες πρωταγωνίστησε έγιναν αμέσως επιτυχίες. Δεν γίνεται συνέχεια να βρεις δικαιολογίες και να περιμένουμε πότε θα λυθεί όλο αυτό το θέμα και μετά να το μιλήσεις. Έχεις δίκιο, σου πίνω το λόγο μου, θα το μιλήσω άμα. Η ζωή του όμως δεν ήταν πάντα τόσο λαμπερή. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ξέρει καλά πως όταν κλείνουν οι κάμερες και τα φώτα, τότε πρέπει να αντιμετωπίσεις την αληθινή ζωή. Και η δική του ζωή είχε και πολλές σκοτεινές όψεις. Σχεδόν κανείς δεν γνώριζε πως στο παρελθόν ο ηθοποιός έζησε μία από τις πιο επώδυνες περιόδους της ζωής του, όταν πριν 5 χρόνια έχασε τον αδερφό του από καρκίνο. Το τραγικό παιχνίδι που του έπαιξε η μοίρα τον σημάδεψε για πάντα, όμως τον έκανε ακόμη πιο δυνατό στις δυσκολίες και τα εμπόδια. Σήμερα θα μπορούσε να ήταν πατέρας. Όταν ήταν 20 χρονών, η τότε σύντροφός του είχε μείνει έγκυος. Τότε πήραν μαζί την απόφαση να μην κρατήσουν το μωρό, καθώς κανείς από τους δύο δεν ήταν έτοιμος για τις ευθύνες μιας οικογένειας σε τόσο νεαρή ηλικία. Εκτός από ταλαντούχος, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης είναι και ένας από τους πιο γοητευτικούς ζεμπρεμιέ. Κι όμως η σημερινή του εμφάνιση δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχε παλιότερα. Στην φωτογραφία που ανακαλύψαμε, τον βλέπετε σε παιδική ηλικία με μεγάλα γυαλιά μοιοπίας. Τότε μπορεί να μην ήταν τόσο δημοφιλής στα κορίτσια, σήμερα όμως πήρε το αίμα του πίσω. Αλήθεια, υπάρχει κοπλά που θα δεχόταν πρόταση γάμου από τον Αλέξανδρο και θα απαντούσε αρνητικά? Κι όμως αυτό συνέβη στα αλήθεια. Στο παρελθόν είχε κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του, η οποία τόλμησε να του δώσει χιλόπιτα. Κάτι που σήμερα είμαι σίγουρη ότι το έχει μετανιώσει. Καταρχάς θα ξεκινήσω. Θέλω να σας αποκαταστήσω.